Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Όπως είπαμε και χθες που ξεκινήσαμε τις εκπομπές στο κανάλι μας εκ νέου, θα είμαστε αρκετά συχνά κοντά σας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα είμαστε καθημερινώς, αλλά όσο γίνεται πιο συχνά. Απόψε θα έχουμε την μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε τον μοναχό, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει και παλαιότερα για όσους παρακολουθείτε το κανάλι μας για καιρό. Έχουμε ως κοινωνία, όπως θα έχετε παρατηρήσει, επιστρέψει στα αρχαία προχριστιανικά χρόνια και πάνω σε αυτό θα κάνουμε μία τριλογία και πάμε να συζητήσουμε με τον μοναχό, ο οποίος είναι στη γραμμή μας. Γέροντα, ευλογείτε. Έκανα μία μικρή εισαγωγή και είμαστε στη διάθεσή σας να μας πείτε τι θα είναι η τριλογία αυτή των εκπομπών και να ξεκινήσουμε όποτε είστε έτοιμος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν που κάνετε την εκπομπή που κάνετε. Η τριλογία των εκπομπών αφορά ένα θέμα, το οποίο αυτό το θέμα έχει να κάνει με αυτά που ζούμε κοινωνικά και πνευματικά αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Και το θέμα είναι ότι επιστρέφουμε στην προχριστιανική εποχή, δηλαδή προ Χριστού, στην ειδωλολατρεία και τη διαφθορά. Ακριβώς. Επίσημα πια. Έτσι. Με νόμους του κράτους και σε παγκόσμια κλίματα, όχι μόνο η Ελλάδα μας εκπλουστάει απλά, όχι όμως χωρίς μεγάλο μερίδα ευθύνη, διότι είμαστε ένα χριστιανικό ορθόδοξο κράτος και υποτίθεται ότι τα ξέρουμε εμείς αυτά. Από τα υπόλοιπα κράτη δεν περιμένουμε τίποτα καλύτερο. Αλλά εμείς τουλάχιστον, πως έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, και από ό,τι φαίνεται ότι ο κόσμος χρειάζεται επανευαγγελισμό. Έτσι. Ακριβώς. Κάποιος να τους υπενθυμίσει πού ήμασταν, από πού προήλθαμε και πού πάμε. Και πού καταντήσαμε, έτσι. Και πού καταντήσαμε. Σαν ορθόδοξο χριστιανικό κράτος, το ξαναλέω. Ακριβώς. Και με την ιστορία που έχουμε. Έτσι, έτσι. Έτσι. Γιατί εμείς φυσικά. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι, ξέρω εγώ, ότι είμαστε Έλληνες, από τη στιγμή που δεν έχουμε κάνει τίποτα και απλά γεννηθήκαμε Έλληνες. Αλλά ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο με περγαμηνές, έχουμε έρθει εμείς. Με συστάσεις αρχαίες. Γι' αυτό δεν δικαιολογούμαστε σε σχέση με τους άλλους. Ακριβώς. Λοιπόν. Και ξεκινάμε αυτές τις τρεις εκπομπές που θα έχουν ένα θέμα. Και αυτό το θέμα θα είναι η παρακμή και η διαφθορά που επιστρέφει διαμέσου του διεθνού σατανισμού στην ουσία, αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και θα κάνουμε στην πρώτη εκπομπή σήμερα, θα μιλήσουμε στην Παλαιά Διαθήκη προ Χριστού, πριν ενανθρωπίσει ο Θεός, ποια ήταν η συμπεριφορά του Θεού απέναντι στους ανθρώπους όσον αφορά αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα της διαφθοράς. Ναι. Στη δεύτερη εκπομπή θα πούμε τι έκανε μετά Χριστό, τα χίλια χρόνια του Βυζαντίου στην ουσία, τι έκανε ο χριστιανισμός στην ανθρωπότητα, πώς τη μετέλαξε και τι προσέφερε όσον αφορά το θέμα πολιτισμό και αρχές. Και στην τρίτη εκπομπή θα πούμε ότι όλους αυτούς τους αιώνες κάποια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων πώς δούλευε παράλληλα καλλιεργώντας το σατανισμό. Μάλιστα. Παραλλήλως και παραλλήλως και υπογείως. Γιατί υπογείως παραλλήλως και τώρα έχει χάνει. Ακριβώς. Θα τελειώσουμε με το μεγάλο γιατί η Εκκλησία, σιωπά, η επίσημη Εκκλησία που λένε, δεν έχει προειδοποιήσει τον κόσμο για αυτά τα πράγματα που θα πούμε τώρα, που είναι η δουλειά του και δεν είναι η δουλειά μου. Εδώ και έρωτα φτάσαμε σε σημείο να θέλουν να βγάλουν τον Εσταυρωμένο από το ιερό. Τα ακούσατε. Δηλαδή, εντάξει, τι άλλο περιμένουμε να ακούσουμε πια.
από το ιερό, από το που το είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, που είχαμε μιλήσει για τα, για το Ιεζεκίλ, τα οράματα, τι έβλεπε και γινόταν τότε στον Άγιο Σολομώντα, που ήταν κάτι παρεξαρή αυτό, αυτά θα τα ξαναδιατηρήσουμε στην τρίτη εκπομπή. Ωραία. Στο δέντιο. Σήμερα θα μιλήσουμε για κυρίως, πυρήνα δηλαδή της σημερινής εκπομπής, θα είναι δύο περιστατικά. Ο κατακλυσμός του Νόε και τα Σόδομα και τα Γόμορα. Ωραία. Που ήταν απευθείας από το χέρι του Θεού για συγκεκριμένους λόγους. Μάλιστα. Ωραία. Σας ακούμε με χαρά. Λοιπόν. Ναι, να είστε καλά. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε από, τη... από, τη... από το βιβλίο της Γενέσεως. Από τη δημιουργία του κόσμου. Που εμφανίζεται η τριαδικότητα του Θεού, ο τριαδικός Θεός, μέσα σε πέντε στίχους. Και στίχος πρώτος. Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Και βλέπουμε εδώ πέρα τον Θεό δημιουργό. Η δε γη είναι αόρατος και ακατασκεύαστος και σκότωσε πάνω της αβύσσου και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος. Εδώ εμφανίζεται το πνεύμα Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Άρα έχουμε Θεό δημιουργό, Θεός Πατέρας, Άγιο Πνεύμα. Και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και γένε το φως. Εδώ έχουμε με το είπεν Θεός Λόγος. Έχουμε Λόγο εδώ. Που αυτός είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και εμφανίζεται μέσα σε τρεις στίχους η τριαδικότητα του Θεού. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί ενώ η πίστη μας και η θρησκεία μας βασίζεται πάνω σε εβραϊκά βιβλία που πολλοί δυσανασχετούν, έτσι, σε κάποια στροφή οι Εβραίοι το έχασαν. Και αυτή η στροφή ήταν εκεί που δεν δέχτηκαν τον Υιό και Λόγο του Θεού. Γιατί το Θεό τον είχαν σαν Γιαχβέ μέσω του Μωυσή, του Ιακώ, το πνεύμα το είχαν, το παραδεχόντουσαν στους αριθμούς και στην έρημο που ήταν ο Μωυσής, που εκκλησίαζε τους άνδρες και βγαίναν διάφορες αποφάσεις με νεφέλες και πνεύμα Θεού που τους καθοδηγούσε κτλ. Έχει πολλά χωρία εκεί πέρα. Στο ζήτημα του Υιού τώρα, του Υιού και Λόγου του Θεού εδώ πέρα, ήταν που αρνήθηκαν την πίστη τους στην ουσία. Ναι. Γι' αυτό ξεκινάμε από την τριαδικότητα του Θεού. Και είδε ο Θεός το φως ό,τι καλόν και διαχώρισε ο Θεός αναμέσων του φωτός και αναμέσων του σκότους, τέταρτο στίχος είναι αυτό, και κάλεσε ο Θεός το φως ημέραν και το σκότος σε κάλεσε νύχτα και έγινε το εσπέρα και έγινε το πρωί ημέρα μία. Λοιπόν, και έχουμε εδώ τη δημιουργία του σύμπαντος. Πέντε πρώτες στίχους. Παράλληλα, πάμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στον έκτο στίχο στο πρώτο κεφάλαιο, για να δούμε τον βαπτιστή Ιωάννη. Εγένε το άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού όνομα αυτό Ιωάννης. Προάγγελος αυτού του φωτός, κατά τα σημέρας εκείνας έγινε ένας άνθρωπος σταλμένος από το Θεό, το οποίο το όνομα ήταν Ιωάννης. Αυτό είναι η απόδοση του στίχου. Ούτως ήρθε εις μαρτυρία ή να μαρτυρήσει περί του φωτός ή να πάτε πιστεύσου σε αυτό. Εδώ τώρα μιλάει ότι αποκαλεί το Κύριο ημών Ιησού Χριστό φως ή μαρτυράει περί του φωτός. Αλλά δεν είναι το φως, το ιδωλατρικό φως, το συμπαντικό φως, αυτό. Είναι η πηγή του φωτός. Είναι το αρχέτυπο του φωτός, ο Χριστός. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω εδώ. Και πήγα στον Ιωάννη. Λοιπόν, σαν αρχέτυπο, σαν πηγή του φωτός, δημιούργησε το φως. Δεν είναι όμως το φως, το ιδωλολατρικό φως του σύμπαντος ή του ηλίου. Λοιπόν, και προχωράμε. Ε,
μπούμε σε αυτό το χωρίο, εν αρχή επίσης ο Θεός τον ουρανό και τη γη, μία αλήθεια επιστημονικής φύσεως, μία αλήθεια, η οποία είναι η εξής. Εάν διαρωτηθούμε τι επίσης ο Θεός στην αρχή, εν αρχή, βγαίνουν πολλά πράγματα τώρα από εδώ. Κατά πρώτον, το χρόνο, την αρχή. Βάζοντα στην αρχή ο Θεός, βάζοντας το χρόνο μέσα στο σύμπαν, έχουμε και τέλος. Και το τέλος του σύμπαντος είναι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Που ξαναεμφανίζεται ο Θεός, είναι το τελευταίο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και αποκαθιστά τα πάντα. Και δημιουργείται η Βασιλεία των Ουρανών και η κόλαση εκεί. Και εκεί σε εκείνο το σημείο καταργείται ο χρόνος. Δεν καταργείται ο χώρος, όμως. Λοιπόν, και λέει, εν αρχή, στην αρχή, δηλαδή μόλις έφτιαξε το χρόνο, επίσης ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Η δε γη είναι αόρατος και κατασκεύαστος, δεν υπήρχε γη, δηλαδή ήταν αόρατος, και σκότωσε πάνω της αβύσσου. Υπήρχε όμως ο ουρανός. Ποιος ουρανός είναι αυτός? Αυτός είναι ο ουρανός που λέει εδώ πέρα. Η επουράνια ιεραρχία και ταξιαρχία είναι οι άγγελοι σε αυτό το σημείο πριν δημιουργηθεί η ύλη. Έχουμε έναν ουρανό δηλαδή πριν δημιουργηθεί η ύλη. Η γη, οι πλανήτες κτλ. Που έρχονται στις επόμενες ημέρες. Και αυτό μας το λέει το βιβλίο του Ιώβ. Ότι είναι οι άγγελοι εκεί πέρα. Γιατί διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιώβ, στο 38 κεφάλαιο, στον 7 στίχο, «Ότε εγεννήθησαν άστρα, είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες άγγελοι μου». Όταν λέει έφτιαξα τα άστρα, λέει ο Θεός, οι άγγελοι με δοξολόγησαν με φωνή μεγάλη με αυτό το θαύμα που είδαμε. Και τα άστρα τα φτιάχνουν την τέταρτη ημέρα, που είναι στο κεφάλαιο της Γενέσεως, το 14 στίχο. Και λέει, και είπε ο Θεός, γεννηθεί τους αλφοστήρες, εν το στερεώματι του ουρανού, εισφάφσιν επί της γης, του διαχωρίζουν αναμέσων της ημέρας και αναμέσων της νυχτός, και έστωσαν η σημεία και εις καιρούς και εις ημέρας και εις εν ιαυτούς. Και έστωσαν εισφάφσιν εν το στερεώματι του ουρανού, ώστε φαίνει επί της γης και έγινε το ούτως. Και λέει τώρα στο 14ο στίχο, ότι έφτιαξε ο Θεός τους φωστήρες στο στερέωμα του ουρανού, τα άστρα δηλαδή. Ναι. Η σφάξη της γης, να φέρουν τη γη, ναι, και να διαχωρίζουν και να δημιουργούν την ημέρα και τη νύχτα. Και σημεία και καιρούς και ημέρες που είναι αυτούς, και εποχές δηλαδή, και ημέρες και τα λοιπά, και το χρόνο όπως το ξέρουμε. Και επίσης είναι ο Θεός στους δύο φωστήρας τους μεγάλους, το φωστήρα των Μέγα, δηλαδή των ήλιων, εις τας αρχάς της ημέρας, και το φωστήρα των Ελάσσο, δηλαδή τη Σελήνη, εις αρχάς της νυχτός και τους αστέρας και τα υπόλοιπα άστρα. Ναι. Και έθετο αυτούς ο Θεός με το στερεώματι του ουρανού, ώστε φαίνει επί της γης, και άρχιν της ημέρας και της νυχτός και διαχωρίζει ανάμεσα του φωτός και ανάμεσα του σκότους, και είδε ο Θεός ό,τι καλόν, και έγινε το εσπέρα και έγινε το πρωί ημέρα Τετάρτη. Αυτό το είπαμε για να δείξουμε ότι την τέταρτη ημέρα έφτιαξε τον ήλιο, που εμφανίστηκε ο ουρανός και τα λοιπά και όλα αυτά. Αλλά την πρώτη μέρα ο ουρανός, που δεν υπήρχε φως, δεν υπήρχε ήλιος κτλ., ήταν τα κελικά τάγματα. Μάλιστα. Πώς δηλαδή ξεκλειδώνει το ένα βιβλίο το άλλο? Αυτό δείχνουμε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα με αυτές τις ερμηνείες. Και αυτά είναι σημαντικά γιατί έχουν να κάνουν με το σατανισμό αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, οι άγγελοι υπήρχαν πρώτης δημιουργίας του ανθρώπου, που φτιάχτηκε την έκτη μέρα. Ναι. Αφού είδανε την τέταρτη μέρα τα άστρα να φτιάχνονται και δοξολόγησαν τον Θεό. Ναι. Άρα είχαμε και την πτώση του σατανά πριν τη δημιουργία του ανθρώπου στο τέτοιο. Οπότε περίμενε και ροφυλακτούσε ο σατανάς, που ήταν σε πτώση και μόνος του κτλ. Στο τέτοιο, να ρίξει τον Αδάμ και την Εύα. Γι' αυτό τα είπαμε αυτά. Μάλιστα. Δηλαδή έχουν να κάνουν με τον σατανισμό, έχουν να κάνουν. Ναι. Λοιπόν, οπότε τώρα πάμε κατευθείαν στο τέταρτο κεφάλαιο της Γενέσεως, που θα εξετάσουμε τη γενεαλογία του Αδάμ και της Εύας, δηλαδή τι παιδιά έκαναν τότε, και τη γενεαλογία του ρεύματος που είχε ευλάβεια στο Θεό
που ήταν το ρεύμα του Άβελ και το ρεύμα που ήταν σε σύγκρουση με τον Θεό, που ήταν το ρεύμα του Κάιν, στο οποίο, στην οποία γενεολογία του Κάιν οφείλεται και η διαιώνιση του σατανισμού. Γιατί ναι, μεν ο Αδάμ και η Εύα έκαναν ένα λάθος ανυπακοής, ένα μόνο, και εξορίστηκαν από τον Παράδεισο, το Θεό τον αγαπούσαν όμως. Είχαν ευλάβεια. Ο Αδάμ έκλαιγε, θρηνούσε, οδυρότανε. Και μάλιστα τότε τους είχε δώσει και ο Θεός μια διάρκεια ζωής 800 ετών, όπως λέει η Αγία Γραφή, το οποίο δεν είναι αδύνατον, έτσι, για τα χέρια του Θεού που φτιάχνει όλο το σύμπαν και τα λοιπά, την οποία διάρκεια ζωής την εμείωσε ο ίδιος ο Θεός στα 120 χρόνια, τα χρόνια που ζούμε τώρα σαν άνθρωποι, μετά τον κατακλυσμό. Πριν τον κατακλυσμό. Γιατί οι άνθρωποι είχαν γίνει ζώα και σου λέει, γιατί να τους αφήσω να ζουν 100 χρόνια να κάνουν αμαρτίες. 800. Τότε, ναι. Τότε ζούσαν 800 χρόνια για να μετανοήσουν. Γιατί ήταν δίπλα από τον Θεό. Ναι, ναι. Τον είχαν δει. Μάλιστα. Λοιπόν, και ξεκινάμε το τέταρτο κεφάλαιο. Αδάμ δε έγνω Εύα, τη γυναίκα αυτού, και συλλαβούσα έτε και τον Κάιν και είπε εκτισάν την άνθρωπο δια του Θεού. Απόδοση. Ο Αδάμ εγνώρισε ο σύζυγο τη γυναίκα αυτού την Εύα, η οποία έμεινε έγκυος και γέννησε τον Κάιν, γεμάτη δε χαρά ανεφώνησε, με τη δύναμη του Θεού εγέννησα άνθρωπο. Δηλαδή, το να κάνεις ένα παιδί δεν είναι στο χέρι σου, όπως βλέπουμε τη σήμερα ημέρα. Έτσι, με τη δύναμη του Θεού εγέννησα άνθρωπο. Εάν ο Θεός δεν θέλει, δεν γίνεται εξή. Κάτι που το έχει ξεχάσει η ανθρωπότητα τώρα. Ότι το να δημιουργηθεί ένα παιδί, να γίνει ένα παιδί, είναι και στο θέλημα του Θεού. Και το μέγα μυστήριο είναι πότε εισέρχεται η ψυχή στο κύτταρο. Που είναι αθάνατη και αιώνιος. Αυτό είναι το τμήμα του Θεού. Που λέει η δύναμη του Θεού. Με τη δύναμη του Θεού γίνεις άνθρωπο. Πότε εισέρχεται η ψυχή. Πώς εισέρχεται η ψυχή. Ποια είναι η ψυχή είναι. Καταλάβατε αυτά τα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το μυστήριο της ψυχής. Που η ψυχή έχει να κάνει με το μυστήριο του Θεού, η αθανασία της και η αιωνιότητά της και η αθανασία της ψυχής, και πώς η ψυχή ξετυλίγει τα κύτταρα μέσα στη μήτρα και φτιάχνει άνθρωπο. Δηλαδή, άμα τη σύλληψη, έχουμε πλήρη άνθρωπο. Αλλά είναι εν δυνάμει άνθρωπος, ξετυλίγεται ο άνθρωπος. Είναι ακριβώς όπως είναι το μωρό, όταν γεννηθεί, που δεν είναι ενήλικας, αλλά σε 20 χρόνια θα έχει γίνει ενήλικας. Ναι. Λοιπόν, και λέει εδώ, με τη δύναμη του Θεού εγέννησα άνθρωπο και προσθέθηκε τεκίν των αδελφών αυτού τον Άβελ και γένε το Άβελ τη λύν το βάτο, Κάιν δε ή εργαζόμενο στην γη. Έπειτα, απόδοση. Έπειτα δε από τον Κάιν γέννησε η Εύα των αδελφών του Άβελ, ο Άβελ ήτο ποιμήν προβάτων, ο δε Κάιν ήτο γεωργός καλλιεργών τη γη. Και γένετο μεθημέρας είναι και Κάιν από τον καρπών της γης, θυσία το Κυρίο. Μετά την χρόνο ο Κάιν προσέφερε θυσία στο Θεό από τους καρπούς των αυρών του, και Άβελ ίνικεν και αυτός από τον πρωτοκόκον του προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτών, και επίδεν ο Θεός επί Άβελ και επί της δώρης αυτού. Απόδοση. Ο δε Άβελ προσέφερε και αυτός θυσία από τα πρωτότοκα των προβάτων και μάλιστα από τα πλέον ευστραφή και παχαία, ο δε Θεός είδε με ευμένεια τον Άβελ και τα δώρα του. Επί δε Κάιν και επί τις θυσίες αυτού που προσέσχε, και λυπήθη Κάιν λίαν και συνέπεσε το προσώπο αυτού. Απόδοση. Εις τον Κάιν όμως και τη θυσία του δεν έδωσε καμία προσοχή. Ένεκα τούτου ο Κάιν εδυσφόρησε πάρα πολύ και εσκυθρόπασε το πρόσωπο αυτού. Δεν έδωσε προσοχή στον Κάιν, γιατί πολύ απλά ο Κάιν του προσέφερε σκουπίδια. Και ο Άβελ προσέφερε στον Θεό τα καλύτερά του. Ο Κάιν του προσέφερε σκύβαλα και ό,τι περίσσευε. Μάλιστα. Και αυτομάτως δημιουργούνται τα αρχέτυπα δύο τύπων ανθρώπων. Του ανθρώπου, του αριστοκράτη, μπορεί να είναι βοσκός, αλλά η ψυχή του ήταν αριστοκρατική. Ναι. Έδινε το καλύτερο στο Θεό. Και έχουμε και τον άνθρωπο το τζιγκούνι, το γλουσούζι, που ξέρω εγώ, βάζει στο κατήλι λάδι από καλαμαράκια.
Καταλάβατε. Μάλιστα. Και σου λέει, και σου λέει ότι γιατί για πάνω καλύτερα, ξέρεις. Ναι. Έχει κάνει κιόλας. Για να μην τυπώνεις ώρες, ξέρω Έτσι εγώ. γαριστεί. Στο τέτοιο. Και ο Θεός τώρα βλέπει, δηλαδή, τι σημαίνει βλέπει, όντως βλέπει, αλλά τι σημαίνει τώρα εδώ πέρα, ότι είναι κοντά στον Άβελ και μακριά από το Κάιν. Το Κάιν αρχίζει και σχηθροπάζει. Και είπε ο Κύριος, ο Θεός του Κάιν, είναι αντιπερίληπος εγένου και είναι αντί συνέπεσε το πρόσωπό σου, ή ρώτησε ο Κύριος, ο Θεός του Κάιν, γιατί έγινες περίληπος και κατέβασες ορκισμένος τα μούτρα σου. Ουκ εάν ορθός προσενέκεις, ορθός δε μη διέλεις, ήμαρτες. Ησύχασον, προσέ η αποστροφή αυτού και εσύ άρξης αυτού, απόδοση. Δεν γνωρίζεις ότι αν προσφέρεις δώρα ως θυσία στον αληθινό Θεό, δεν εκλέξεις όμως τα καλά δώρα εις ένδειξη ευλαβίας, αμαρτάνεις ενώπιον του Θεού. Δεν το ξέρεις αυτό. Του λέει, αλλά ησύχασε, του λέει. Το κακό είναι εις την εξουσία σου και δύνασε αν θέλεις να το νικήσεις. Δεν τρέχει τίποτα, μπορείς να διορθωθείς όμως. Να το αυτό. Και εδώ έχουμε τη δημιουργία δύο προαιρέσεων. Της καλής προαίρεσης και της κακής προαίρεσης. Ανεξήγητο. Είναι το μυστήριο της ανομίας που λέει ο Απόστολος Παύλος σε κάποιο άλλο σημείο του Ευαγγελίου. Δεν ξέρουμε γιατί ο Κάιν σκέφτεται έτσι και ο Άβελ σκέφτεται έτσι. Το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε τους δύο πρώτους ανθρώπους που σκέφτονται έτσι στην ανθρώπινη ιστορία. Και από αυτούς θα προέρχονται όλοι οι άλλοι.